Και... Λοιπόν, θέλω να yeah. πάμε τώρα στο πρόσωπο που έχει προκαλέσει τι περισσότερε συζητήσει. Και αυτό είναι ο Λάιτ. Δηλαδή και το πρωί που μιλήσαμε. Γιατί πάντα μιλάω με το χάρι το πρωί για να μου πει τα νούμερα κτλ. τα λοιπά. Ε, τον παίρνω και. Ναι, τον... το στο γούρι μου. <laughs> Εντάξει, μου τα λέει κάθε πρωί. <laughs> λοιπόν, ε, πε μου, σε παρακαλώ, ε, πώ σου φάνηκε. Η συμπεριφορά του γενικότερα, ο ίδιο, αν συνειδητοποιημένο, γιατί θα είναι στην κριτική Επιτροπή. Και από όταν διέρρευσε το όνομα, υπήρχαν και αντιδράσει όπω καταλαβαίνει. Δεν σου κρύβω ότι είναι η πρώτη φορά που συναντώ από κοντά το ΛΑΙΤ και το είπα ότι ε, σε συναντώ και είμαι προκατηλημένο με όλα αυτά που έχω δει, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Στι ώρε που ήμασταν εκεί, έδειξε ότι είναι ένα παιδί καταρχά πάρα πολύ απλό. Μιλάει, κάνει κέφι, δεν, είναι καθόλου, δεν έχει καθόλου συνοπισμό. Καλά, αυτό ε, θα είπε. Ε, Εδώ μην... δεν έχει ωραίο. Να σου πω, επειδή Μα... έχει. Ε, ε, εγώ έχω διαβάσει άλλα πράγματα. Για σωματοφύλακε, ότι τον ακολουθούν στα, παντού στα, σε συναυλίε του. Περίμενα να δω κάτι άλλο. Έχεις δει, και έχεις Πολύ δει. απλός, υπάκο δίπλα σε πολύ έμπειρα άτομα, ε, πολύ συνεργάσιμος και νομίζω αξίζει να ακούσετε το τι μας είπε, για ποιο λόγο είπε ναι στην ε, πρόταση που του έγινε από το Σάρκη την Barking για να είναι στο Φαϊτέο Νέο Στόρι και μετά θα σχολιάσουμε αυτά που μας είπε. Πάμε να τον δω, αποκλειστικά σε σένα. Η απόφαση πάρθηκε εύκολα, γιατί είναι νομίζω κάτι εντελώς καινούριο για σένα. Κοίταξε να δεις, ε, είναι κάτι καινούριο το τηλεοπτικό το να ασχολούμαι με καλλιτέχνες και να κρίνω το κατά πόσο έχουν αυτό που χρειάζεται για να γίνουν superstars είναι κάτι το οποίο λίγο πολύ το κάνω γιατί έχουμε και τη νούμερο ένα εταιρεία στο rap game αυτή τη στιγμή, την Capital Music. Νίκος Ποκλώνης η παρουσίαση, Αντώνης Ρέμος, Ελένη Φουρέιρα, Γιώργος Αρσενάκος, νομίζω μια πολύ δυνατή ομάδα. Πιο πολλά αστέρια από το βραδινό ουρανό θα έλεγα. Είμαστε πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι είναι ο top στο είδος του, Δηλαδή, έχουμε το νούμερο ένα μάνατζερ, έχουμε το νούμερο ένα λαϊκό τραγουδιστή, το νούμερο ένα γυναίκα pop star, το νούμερο ένα rapper, να ευλογήσουμε και τα γένια μας λίγο. Και πάμε για κάτι πάρα πολύ δυνατό, νομίζω φέτο. Έχετε και κάτι άλλο όμω που μπορεί να πει η Σφίνα. Έχετε έναν παρουσιαστή ο οποίο ξέρει να τραγουδάει καλά. Έχουμε έναν παρουσιαστή ο οποίο ξέρει να κάνει τα πάντα καλά. Νομίζω είναι ο μεγαλύτερο superstar σε αυτό το show. Και θα δώσει την κόλλα που χρειάζεται για να κολλήσει όλο αυτό το έργο ιδανικά. Η νεολαία ακούει πάρα πολύ. Ωραία, μίλησε. Η νεολαία ακούει πάρα πολύ light. Για τα παιδάκια mm. ακούν αυτό το είδο μουσική. Ναι. Δηλαδή και γη μου ακούνε τραπ. Δηλαδή με το like. Τι Είσαι γελάς, χαρούμενος μπορεί. γι' αυτό. Γιατί Είσαι. γελάς. Γιατί. Ε, δεν είναι μόνο η γη μου. Τα περισσότερα Καλέ, ναι. παιδιά Ξυρήκε. είναι η μουσική που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, πιστεύω, ακούνε αυτό το το Έχω κάποιους ενδιασμού με την τραπ, με τους στίχους και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Εκεί, εκεί ναι. είναι και το μεγάλο φάουλ. Ενώ έχει ένα ρυθμό, ε, ακούς και λες κλείστο. Κατάλαβε τώρα πώ θα αντιμετωπίζει ο γονιό. Ναι, Με καλύτερο. πολύ ενδιαφέρον περιμένω να, να ακούσω το Light στην Επιτροπή και να πούμε ότι ένα παιδί που το την έκανε μόνο του. Δηλαδή, και πονώ, ξεκίνησε πολύ. και πέτυχε μόνος του, γιατί είναι εξαιρετικά πετυχημένος. Πήραμε πάντω σήμερα μία πρώτη γεύση. Και μπράβο ε, Χάρη, γιατί είναι για, μόνος του. Ναι, να σου πω εμάς. ότι ήταν ένα δύσκολο γύρισμα, γιατί έπρεπε να συνεργαστούμε με όλους εκεί και η χρόνη ήταν πολύ αυστηρή. Εγώ πάντως θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλο το team τη Μπάρκινγκ, σε όλο το team του Σταρ που φτιάξανε κάτι υπέροχο εχθές, γιατί κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολες συνεργασίες όταν ανήκει σε άλλα κανάλια και, και όλα αυτά. Και <laughs> και <laughs> και για το Μπάρκινγκ για το Σταρ και όλα και αυτά. Με τόσο Σταρ δεν είναι εύκολες. Δεν το συζητάμε. Πάντως όλα κύλησαν ε, πάρα πολύ ωραία και μένει να δούμε τώρα Φαλά, το μαγικό όλες αποτέλεσμα. Αλλά του Κοκλώνη ναι, έτσι είναι. Ναι.